Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές και θα δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς επίσης και των Σερών. Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Γιάννη Μωυσιάδη είχε σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού, Απόστολος Αντωνούδης. Κατά τη συνάντηση, ο κύριος Αντωνούδης και ο κύριος Μωυσιάδης αναφέρθηκαν σε τρία ζητήματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Σερών: τη δημιουργία ισόπεδης διάβασης στον Προμαχώνα και τη δημιουργία εξόδων στο Σιδηρόκαστρο και στην Βαμβακιά. Παράλληλα, ο κ. Αντωνούδης τόνισε ότι το έργο Σερών Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί αν δεν γίνει αυτό, θα επιστραφούν πίσω τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά την λειτουργία σταθμών διοδίων στην Περιφερειακή Ενότητα, τόνισε ότι δεν θα κατασκευαστεί άλλο σταθμός διοδίων παρά μόνο αυτός του Προμαχώνα, ο οποίος και λειτουργεί κανονικά. Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Γιάννη Μωυσιάδη είχε ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού, Απόστολος Αντωνούδης, για ζητήματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Πρόκειται για την ασφάλεια του κόμβου στον Προμαχώνα, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να περνούν με ασφάλεια την ισόπεδη διάβαση. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο έργο έχει συνταχθεί και σχετική μελέτη. Επιπλέον, στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν και δύο ακόμη ζητήματα, αυτό της εξόδου στο Σιδηρόκαστρο αλλά και της εξόδου της Βαμβακιάς. Είχαμε μία επικοδομητική συνεργασία με τον Περιφερειάρχη όσον αφορά την ασφάλεια του κόμβου στο Προμαχώνα. Έχουμε συντάξει ήδη μία μελέτη και νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα τη δούμε υλοποιημένη, έτσι ώστε οι κάτοικοι του Προμαχώνα στην ισόπεδη διάβαση η οποία υπάρχει να μπορούν να περνάνε απέναντι από το δρόμο. Ένα δεύτερο ζήτημα ήταν, συζητήσαμε και ολοκληρώνουμε τις μελέτες που έχουν να κάνουν με την έξοδο στο Σιδηρόκαστρο, που ζητούσαν εκεί οι τοπικοί παράγοντες και οι βιομηχανίες. Ζητάνε μια ασφαλή έξοδο από τον κάθετο άξονα, έτσι ώστε να μην έχουν μια περιπορία περί τα 2 χιλιόμετρα. Ήταν μια συνάντηση που προγραμματίστηκε πριν από πολύ καιρό με τον πρόεδρο της Εγνατία Οδός ΑΕ. Είχα επισκεφτεί 2 φορές από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθηκοντά του στο γραφείο του και 1 φορά συναντηθήκαμε στον Προμαχώνα. Συζητήσαμε σε αυτές τις συναντήσεις διάφορα θέματα, διάφορες ελλείψεις που υπάρχουν και διάφορες ανάγκες που υπάρχουν συμπληρωματικών εργασιών, καθώς επίσης και διάφορα αιτήματα από δημοτικά διαμερίσματα και τους Δήμους. Θέλαμε μετά από μια επεξεργασία των αιτημάτων όλων αυτών να έχουμε συνάντηση για να μας πούν, για να με ενημερώσουν για το πού καταλήγουν, τι μπορούν να κάνουν και σε τι βάθος χρόνου μπορούν να γίνουν. Μετά από αυτά λοιπόν, σήμερα συγκεκριμενοποιήσαμε ότι έχουν ήδη αναθέσει τις μελέτες για τις εξόδους στη Βαμβακιά και στην Αμπέλα, ότι επίσης ετοιμάζεται, τελειώνει η μελέτη της σηματοδότησης στον κόμβο του Προμαχώνα, όπου ήταν ένα σημείο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είχαν δεσμευτεί ήδη από παλιότερα, αλλά τώρα το επανέλαβαν και είπαν ότι σε σύντομο χρόνο θα αποκαταστήσουν τις ζημίες που υπάρχουν στη γέφυρα, τις φθορές που υπάρχουν στη γέφυρα, στη θερμοπηγή και στον κόμβο, το κυκλικό κόμβο του Σιδηροκάστρου. Εκεί που δεν μπόρεσαν να μου συγκεκριμενοποιήσουν αν θα μπορέσουν να βρουν χρήματα και πότε θα μπορέσει να προχωρήσει η υλοποίηση, είναι η συντήρηση, η αποκατασκευή, ανακατασκευή του τμήματος από Χριστό μέχρι Αμπέλα με την αποξήλωση του υφιστάμενου φθαρμένου και αντικατάσταση με ένα καινούριο τάπητα στο κομμάτι αυτό. Και ενδεχόμενα και με την κατάσταση και με την βελτίωση του τμήματος αυτού του οδικού με
μια πρόσθετη ζώνη έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, ο κ. Αντωνούδης αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση του έργου της Εγνατίας Οδού στον δρόμο Σερών Θεσσαλονίκης, καθώς, όπως είπε, πρέπει το έργο να τελειώσει μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί, εάν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα πίσω. Επίσης, συζητήσαμε την έξοδο από τις Σέρες προς τη Βαβάκια. Είναι ένα ζήτημα, νομίζω, το οποίο είναι δίκαιο. Ολοκληρώνουμε και εκεί τις μελέτες. Βέβαια, για αυτά τα δύο έργα τα οποία σας είπα, χρειάζεται να βρεθούν χρήματα για την ολοκλήρωση του έργου. Είναι ζητήματα τα οποία δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να λυθούν. Φαντάζομαι όμως ότι από κεντρικούς πόρους θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Για τι χρήματα μιλάμε, Πρόεδρε? Μιλάμε για ένα κόστος περί τις 700.000 και για τους δύο. Είναι μεγάλο. Και για τους δύο. Επίσης, το ζήτημα του Δανειοθαλάμου, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο δρόμος από το Στριμωνικό και μετά, το οποίο υπάρχει μια εμπλοκή, δεν υπάρχει ακόμα αδειοδότηση, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει άμεσα να λυθεί, διότι διαφορετικά κινδυνεύει ο δρόμος να μείνει στη μέση. Χρειαζόμαστε ακόμα 200.000 σκηφικά. Αυτή τη στιγμή καλυπτόμαστε από τα αγροτεμάχια από όπου παίρνουμε υλικά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πίεση έτσι ώστε μέχρι τέλος του χρόνου να τελειώσει αυτό το έργο, γιατί διαφορετικά οι κίνδυνοι, όχι μόνο για την ασφάλεια των μετακινήσεων, αλλά και για την επειδή κινδυνεύουμε να επιστρέψουμε χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο άμεσα θα πρέπει να δοθεί λύση. Επειδή καθυστερούν να βγουν οι μελέτες οι περιβαλλοντικές και δεν έχει καμία ευθύνη γι' αυτό ούτε ο εργοδότης, η Εγνατία Οδός, ούτε ο εργολάβος, ο οποίος το ευκολότερο, το απλούστερο που έχει να κάνει είναι να σταματήσει το έργο. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις να σταματήσει το έργο? Θα έχουμε πρόσθετα θύματα για τα οποία θα έλεγα ότι οι αυτούργοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα σταματήσουν το έργο. Και από την άλλη μεριά, μέχρι τέλος του χρόνου, αν δεν έχει τελειώσει ο κάθετος άξονας, θα οφείλει και θα πρέπει να πληρώσει το ελληνικό κράτος στις Βρυξέλλες 200 εκατομμύρια πίσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μερικές φορές για εντελώς τυπικούς λόγους, γιατί η αδειοδότηση περιβαλλοντική στην προκειμένη περίπτωση είναι εντελώς τυπική, κοντεύουμε να προκαλέσουμε σοβαρότητες ζημίες. Από πού είναι αυτή η αδειοδότηση? Η αδειοδότηση αυτή βγαίνει από... δεν μπορεί να βγει και θα πρέπει στην προκειμένη περίπτωση, αφού φτάσαμε επί 3,5 χρόνια, εκκρεμεί μία αδειοδότηση δανειοθαλάμων, την οποία είχε ζητήσει εγκαίρως η Εγνατία Οδός και ο τότε εργολάβος. Γιατί τώρα αυτός είναι καινούργια εργολαβία. Τέλος, ο κ. Αντωνούδης στις δηλώσεις του αποκάλυψε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών δεν θα λειτουργήσει άλλο σταθμός διοδίων πέραν του Προμαχώνα. Έτσι λοιπόν, πέφτουν τα σενάρια που θέλανε διόδια έξω από το Στριμωνικό στο δρόμο προς Θεσσαλονίκη. Άλλα διόδια δεν προβλέπονται προς το παρόν. Υπάρχουν στο Προμαχώνα, υπάρχει στο ΦΕΚ, το οποίο γνωρίζεται, διόδια στο Στριμωνικό με τοπικά διόδια. Η λογική δική μας είναι ότι πρέπει να πάμε σε έναν αναλογικού τύπο διόδια. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για Στριμωνικό σήμερα. Μένουμε στις δηλώσεις του κ. Αντωνούδη. Δύο επιπλέον διόδια στην διαδρομή των Ευρυτών προς την Θεσσαλονίκη σχεδιάζει η Εγνατία Οδός λόγω της λειτουργίας δύο σταθμών διοδίων στην Μέστη και στην Ασπροβάλτα. Το πήγαινε έλα στην Θεσσαλονίκη για τους Ευρύτες θα σου κοστίζει 25 ευρώ, ενώ σήμερα η απόσταση αυτή στοιχίζει περίπου 15. 25 ευρώ θα κοστίζει το πήγαινε έλα στη Θεσσαλονίκη για τους Ευρύτες σε ένα χρόνο λόγω της λειτουργίας δύο νέων σταθμών διοδίων στην Μέστη και στην Ασπροβάλτα. Σήμερα η απόσταση αυτή κοστίζει στα διόδια περίπου 15 ευρώ. Υπάρχουν αντιδράσεις στην περιοχή της Μέστης, όπου και εκεί προβλέπεται από τη συγκεκριμένη οικία του 2014 ότι πρέπει να γίνουμε τοπικά διόδια. Σας είπα όμως ότι η λογική δική μας είναι ότι πάμε σε ένα αναλογικό σύστημα διοδίων και βέβαια πάμε σε διόδια στις εισόδους της χώρας.
Πρέπει να ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι φτιάξαμε ένα δρόμο μεγάλο. Αυτός ο δρόμος έχει έξοδα συντήρησης, περί τα 100 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Και είναι λογικό να τα πληρώνει αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί το δρόμο και όχι κάποιος ανύποπτος πολίτης, ο οποίος ενδεχομένως δεν έχει καν αυτοκίνητο. Προηγήθηκαν οι αντιδράσεις του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελου Λαμπάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς, του Βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καΐσα και του Ιδιοκτήτη Μεταφορικής Εταιρείας Βαγγέλη Μητυλινού. Απλώς η χρέωση πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο δίκαιο, με έναν τρόπο ο οποίος να μην φτάνει στα κόστη τα οποία υπάρχουν στον παθέα, ας πούμε, των 7 λεπτών ένα χιλιόμετρο, αλλά να παίξουμε γύρω στα 3-4 λεπτά. Ξεκίνησε το σαφάρι για την αναζήτηση φοιτητικής στέγης από τους πρωτοετής φοιτητές στην πόλη των Σερών. Η έρευνα αγοράς είναι βέβαια μια κοπιαστική διαδικασία, όμως μπροστά στην επιτυχία της εισαγωγής σε μια σχολή η κούραση δεν μετράει. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα μηνύματα τα οποία έρχονται στους μεσίτες της πόλης Σερών αναφορικά με την ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μεσίτης, ο κ. Νικολαίδης, ήδη άρχισαν να έρχονται τα πρώτα τηλέφωνα από αρκετά μακριά από τους νεοσερχόμενους φοιτητές. Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα τα οποία είναι από ανθρώπους μακρινούς που θέλουν να έρθουν το πρώτο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ήδη έχει ξεκινήσει η εισρωή των κοντινών πόλεων Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα και ελάχιστον ανθρώπων από τις μακρινές πόλεις. Είχαμε καλή κίνηση σαν πρώτη μέρα, εχθές τουλάχιστον, από φοιτητές στην πόλη μας. Βέβαια, η ζήτηση είναι ότι όλοι θέλουν να πάρουν κάποια διαμερίσματα επιπλωμένα με χαμηλές τιμές. Υπάρχει διαθεσιμότητα προς το παρόν για όλα τα βαλάντια. Ευελπιστούμε ότι θα πάει καλά αυτή η φοιτητική περίοδο. Οι περισσότεροι γονείς τώρα φαίνεται πως δεν κάνουν εκτός στην αναζήτηση του σπιτιού που τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει τη βάση της φοιτητικής ζωής των παιδιών τους. Οι τιμές. Ένα καλό διαμερισματάκι φοιτητικό θα το βρεις από 180 μέχρι 250 ευρώ. Εξαρτάται τώρα από αυτά κάποια είναι επιπλωμένα ή μη. Είναι τα μονόχωρα και τα δίχωρα, τα στούντιο και οι καρσουνιέρες που λέμε. Έχει αυτή τη στιγμή πληθώρα από μικρά διαμερίσματα και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα για όλη τη φοιτητική περίοδο. Αν μου επιτρέπετε τη φράση, τρελές απαιτήσεις υπάρχουν από πλευράς φοιτητών. Κοιτάξτε να δείτε, από πλευράς μητέρων και πατεράδων σαφώς έχουμε, από τα παιδιά όχι. Οι μαμάδες είναι αυτές οι οποίες θέλουν τα πάντα. Τα παιδιά έρχονται μόνα τους ή μαζί με την οικογένεια? Όχι, όταν έρχονται όταν περνάνε οι φοιτητές έρχονται με τους γονείς τους και εμείς προτιμάμε να κάνουμε συμβόλαια με τους γονείς και μόνο. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που θέλουμε να συνιστήσουμε και στους ιδιοκτήτες. Αποφεύγετε να κάνετε συναλλαγές με φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν την παρουσία των γονέων, ειδικά τώρα που είναι νεοεισακτές στην πόλη μας. Εγκυμονή κινδύνος. Να σημειωθεί τώρα πως υπάρχει επάρκεια κινήτων προς ενοικίασης δεδομένης και της συνολικής πτώσης που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην έλευση φοιτητών. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες τα έχουν παραμελεί σημαντικά τα τελευταία τριετία ως αποτέλεσμα των δυσβάσταχτων φόρων που έχουν επιβληθεί και παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά ετησίως γινόταν μια στοιχειώδης ανακαίνιση. Ωστόσο, ένα αρκετά καλό ποσοστό των προσφερόμενων προς ενοικίαση ακινήτων έχουν ανακαινιστεί πληρώς. Συγκατοίκηση παύλα συμβίωση δύο φοιτητών δεν είναι εύκολη και το ξέρουν οι γονείς. Βέβαια. Όταν τυχαίνει να είναι παιδιά που γνωρίζονται από μικρά, σαφώς και θέλουν να συγκατοικήσουν. Είναι λίγες οι περιπτώσεις, είναι 1%, 2%. Όσον αφορά τη θέρμανση. Η θέρμανση ως γνωστό στην πόλη μας είναι αυτή που είναι. Η αυτονομία της θέρμανσης που όλοι προσδοκούν και θέλουν δυστυχώς δεν υπάρχει. Προσαρμόζονται όλοι με την αυτόνομη τηλεθέρμανση που είναι σήμερα η καλύτερη. Μετά έρχονται τα κλιματιστικά και κάποιοι έρχονται στη λύση των θερμοπομπών. Όπως είπατε, οι περισσότεροι είναι επιπλωμένα. Εντάξει, τα επιπλωμένα είναι λύση κυρίως αυτών που έρχονται από μακριά. Αυτή είναι η νοοτροπία των ανθρώπων που έρχονται από πολύ μακρινές πόλεις ή από τα νησιά, γιατί έτσι δουλεύει το σύστημα και στις δικές τους περιοχές. Ναι, βέβαια, ότι είναι ένα έξοδο το οποίο μπορεί να αποφευχθεί για μια οικογένεια όταν βρίσκεις καλό επιπλωμένο. Αλλά πάρα πολλοί θέλουν να πάρουν τα πράγματα δικά τους, καινούργια και να το επιπλώσουν μόνοι τους. Να σημειωθεί τώρα πως το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των υποψηφίων ενοικιαστών, φοιτητών, επικεντρώνεται κυρίως κοντά στις σχολές που πρόκειται να φοιτήσουν, όμως δεν τους αφήνει και αδιάφορο το κέντρο της πόλης των Σερών. Και τι επιλέγουν, σπίτι στο κέντρο της πόλης των Σερών ή. Είναι ανάλογα τη σχολή. Αν έχουν περάσει στο ΤΕΗ,
τα παιδιά δεν έχουν πρόβλημα να πάρουν ένα καινούργιο εμμερισματάκι, σαχτούρι, κόνδρου, μακεδονομάχων ή όπου έχει νεόδυνες οικοδομές. Βέβαια, σαφώς και οι γονείς προτιμάνε, σου λέει, αν υπάρχει κάτι καλό ανακοινισμένο στο κέντρο, γιατί να μην το κοιτάξουμε. Είναι όλα δεχτά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τους παιδικούς σταθμούς, καθώς την άμεση ανάγκη αύξησης των πόρων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμαρουσίου, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι από τις Σέρρες. Καλό μεσημέρι σας και τους συνεργατές σας. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το θέμα το συγκεκριμένο όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς αλλά και τα ΓΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων. Βλέπουμε, διαβάζουμε μάλλον στην ανακοίνωση την οποία έχετε ότι λιγότερα περίπου 36.769 παιδιά μένουν εκτός των παιδικών σταθμών και δεν ξέρω αν το περιμένατε αυτό τόσο εσείς όσο και οι υπόλοιποι δήμοι της χώρας. Εμείς είχαμε πολύ έγκαιρα πει ότι αν συνεχίσουν να εφαρμόζονται τα ζητήματα με το βάουτσερ αλλά και το χαμηλό ποσό κατά την άποψή μας βάσει τη ζήτηση που βλέπαμε στους Δήμους των 172 εκατομμυρίων ευρώ, τότε πάρα πολλές οικογένειες και τα παιδιά τους προφανώς θα μένανε εκτός βρεφονιπιακών σταθμών. Δυστυχώς για όλους μας οι απόψεις μας αυτές δικαιώνονται και σήμερα θα έπρεπε το κράτος να είχε βρει 250 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν όλες οι οικογένειες οι οποίες βάσει των εγγράφων και βάσει των χαρτιών και των αιτήσεών τους θα μπορούσαν να βρίσκονται μέσα στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Το πρόβλημα όμως είναι ότι έχουν προκύψει και μεγάλα προβλήματα και με τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, δηλαδή τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, όπου εκεί βλέπουμε να υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις θέσεων με αποτέλεσμα πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά να βρίσκονται εκτός δυνατότητας φιλοξενίας. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που σήμερα μας το είδαμε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτού του θέματος είναι ότι πάρα πολλοί πάροχοι που έχουν το βάουτσερ εξ αυτών που τελικά μπορούν να φιλοξενηθούν δεν φιλοξενούνται στις περιοχές τους, δηλαδή στον χώρο της κατοικίας τους, διότι έχουν κορεστεί και θα πρέπει να μεταβούν σε άλλους χώρους μακρύτερα της συνοικίας ή της κατοικίας τους. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν άμεσα και γι' αυτό με επιστολή μας σήμερα ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κουρουμπλή, μαζί με την κυρία Φωτίου και ανθρώπους ΣΕΤΑ, άμεσα τη Δευτέρα να βρεθούμε σε συνάντηση για να μπορέσουμε να λύσουμε τα ζητήματα αυτά. Δήμαρχε, παράλληλα όμως θέτεται και το θέμα της χρηματοδότησης. Ζητάτε να αυξηθούν τα κονδύλια στους παιδικούς σταθμούς. Από όσο καλά γνωρίζω και εδώ με τους συναδέρφους σας στις ΣΕΡΕΣ και με τον πρόεδρο του ΠΑΠΚΑ, μας ανέφερε ότι κάποια χρήματα τα οποία περιμένατε το προηγούμενο διάστημα έχουν φτάσει στους Δήμους. Αυτά επαρκούν? Καταρχήν, όπως είπαμε, και για τα ζητήματα του προγράμματος πόνηση υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα. Υπάρχει μία μείωση γενικότερα των πόρων, όπως είναι γνωστό, της αυτοδιοίκησης της τάξης του 65%. Υπάρχουν θέματα του ότι τελειώνουν φέτος τα 240 εκατομμύρια που προϋπολόγιζαν οι Δήμοι από τις παρακρατηθέντες πόρους μέχρι το 2009. Άρα το 2017 μας βρίσκουν μείον 240 εκατομμύρια εάν δεν υπάρξουν οι νέοι παρακρατηθέντες πόροι από το 2009 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως σε όλα αυτά εμείς την άλλη εβδομάδα διώκουμε συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών καθώς επίσης και με το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να μπορέσουν όλες αυτές τις διαδικασίες να επιληθούν διότι διαφορετικά από την νέα θα έλεγα περίοδο θα δούμε πάρα πολλούς δήμους πέρα των τριών να βρίσκονται στο κόκκινο και να κλείνουν. Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά και εμείς. Καλό σας μεσημέρι από τις Σέρρες. Γεια σας.
Με απόφαση τώρα της διοίκησης του ΟΑΕ, η ρύθμιση των 100 δόσεων ανοίγει και πάλι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, παρότι η κυβέρνηση δια του αρμόδιου, αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Τρίφων Αλεξιάδη, διαμήνυσε πως δεν γίνεται να έχουμε πάντα τις 100 δόσεις για τις ρυθμίσεις των οφειλών. Σύμφωνα τώρα με τον ελεύθερο τύπο, ο ΟΑΕ, βλέποντας τους οφειλέτες να εγκαταλείπουν μαζικά τις ρυθμίσεις και τα έσοδα να μειώνονται, αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που διέκοψαν την ρύθμιση για να ξαναμπούν στις 100 δόσεις. Τέλος μπαίνει στη ρύθμιση των 100 δόσεων, όπως ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφος Ανεξιάδης. Δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια ρυθμίσεις των 100 δόσεων, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Sky και κάλεσε τους πολίτες είτε να εξυπηρετούν τις οφειλές τους, είτε να ενταχθούν σε κάποια από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις των 12 ή των 24 δόσεων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δόθηκε μια δυνατότητα για τα παλιά χρέη. Οι πολίτες πρέπει να ρυθμίζουν τα καινούργια χρέη με βάση τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Υπουργός. Ήδη μάλιστα από την 1η Ιουλίου του 2016 η νομοθεσία έγινε ακόμη δυσκολότερη για τους οφειλέτες, καθώς σύμφωνα με την Καθημερινή, όσοι είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση των 100 δόσεων και θα δημιουργήσουν νέες οφειλές από την 1η Ιουλίου του 2016 έως 31 Δεκεμβρίου του 2017, πρέπει να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους το αργότερο 15 μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Μετά το πέρας των 15 ημερών, χάνουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων εφόσον δεν έχουν πληρώσει. Ωστόσο, η φοροτεχνική φαίνεται πως είναι αντίθετη με την πάυση των 100 δόσεων, καθώς όπως τονίζουν τα πράγματα στην αγορά είναι ακόμη πάρα πολύ δύσκολα. Οι 100 δόσεις τελειώνουν. Οι ρυθμίσεις τελειώνουν. Καλό είναι αυτό. Ανέφερε ο Τρίφων Αλεξιάδης ότι ο κύριος του Υπουργείου Οικονομικών ότι δεν μπορούμε συνέχεια να βασιζόμαστε στις 100 δόσεις. Ναι, αλλά δεν αυξήθηκε το εισόδημά μας. Οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο συνέχεια αυξάνονται, είτε σε έμεσους είτε σε άμεσους φόρους. Έχουμε και το εξής, ότι από 1η του 2017 θα υπολογίζεται πλέον και μία υπεραξία στη μεταβίβαση ακινήτων. Δηλαδή, οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα είναι πλέον πιο ακριβές από ό,τι ήταν μέχρι τις 31/12 του 2016. Το κράτος έχει απαιτήσεις. Δουλειές δεν υπάρχουν. Ανάπτυξη δεν υπάρχει. Η ανεργία στην πόλη μας καλπάζει. Οι νέοι μας φεύγουν έξω. Καλά όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πώς θα μπορέσει ένας φορολογούμενος να πληρώσει άμα δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση? Και έχουμε προσέξει ότι σε όλα τα κράτη, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, σε βάθος τριετίας ή πενταετίας, βγαίνουν ευνοϊκές ρυθμίσεις είτε σε αυτούς που καθυστερήσαν να κάνουν κάποιες φορολογικές δηλώσεις, είτε σε αυτούς που χρωστάνε, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα τακτοποιήσουν. Ένας που δεν πουλάει το μαγαζί του, είναι πολύ δύσκολο να πληρώσει το φόρο του, το ΦΠΑ του, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς θα υπολογίζονται πλέον για το 2017 βάσει της φορολογικής δήλωσης που υποβάλαν φέτος. Ενώ, παράδειγμα, το 2015, φορολογικό 2015, για τις δηλώσεις που υποβάλαμε, μπορεί να έχει ένα εισόδημα 10.000, 20.000 ή 30.000, μέσα στο 2017 οι προβλέψεις λένε ότι το εισόδημα το συγκεκριμένο μάλλον θα μειωθεί. Οπότε έχουμε προβλήματα. Άρα καλά είναι να υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις. Την ίδια ώρα ανοίγει ξανά η ρύθμιση των 100 δόσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες με απόφαση της διοίκησης του ΟΑΕ. Μπορεί η κυβέρνηση δια του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδη να λέει ότι δεν γίνεται να έχουμε πάντα τις 100 δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών, πλην όμως ο ΟΑΕ, ακολουθώντας διαφορετική γραμμή και βλέποντας πλέον τους οφειλέτες να εγκαταλείπουν μαζικά τις ρυθμίσεις και να πέφτουν τα έσοδα, αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που διέκοψαν τη ρύθμιση για να ξαναμπούν στις 100 δόσεις. Ήταν μια πάγια. Ένα πάγιο αίτημα από όλους τους επαγγελματίες, για αυτούς που πάντα μπορούν να πληρώσουν, άμα σκεφτούμε ότι στην πόλη μας τουλάχιστον το 65 με το 70% των εμπόρων αδυνατεί να πληρώσει τον ΟΑΕ, έτσι ώστε αυτοί που μπορούν ή έχουν κάποια λεφτά ή που κλείσαν κάποιες επιχειρήσεις και δεν έχουν το βραχνά των τρέχουσαν εισφορών, να μπουν να ξανακάνουν κάποια ρύθμιση. Αυτή τη στιγμή, από χθες, 24 του μηνός, ανακοινώθηκε ότι μπορούν να πάνε στον ΟΑΕ και να ξανακάνουν τη ρύθμισή τους. Νερό. Ένα πολύτιμο δώρο ζωής. Γι' αυτό προσέχουμε για να έχουμε. Άρδευση καλλιεργειών με σύγχρονα συστήματα. Συντηρούμε τακτικά τον αρδευτικό εξοπλισμό. Στο σπίτι ελέγχουμε το καζανάκι για διαρροές. Προτιμάμε το ντουζ αντί για μπανιέρα.
Όταν πλένουμε τα δόντια μας ή ξυριζόμαστε, δεν αφήνουμε την βρύση ανοιχτή. Τοποθετούμε τα χυθερμαντήρα για να τρέχει άμεσα ζεστό νερό. Προτιμάτε το πλυντήριο πιάτων. Όταν σαπωνίζουμε το αυτοκίνητο, κλείνουμε τη βρύση. Νερό είναι πολύτιμο. Μια κοινωνική προσφορά ΔΕΙΑ Βυσαλτίας. Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σερών ο περιβόητος διαγωνισμός της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και υλοποίησης παροχής υπηρεσιών σίτησης στη δομή φιλοξενίας προσφύγων που έχει δημιουργηθεί στο ΚΕΓΕ Σερών. Πάμε να δούμε τι μας λέει για το θέμα ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Δημήτρης Γιαννάκης. Στην επίσημη σελίδα του Μελητηρίου Σερών έχει ανέβει ο διαγωνισμός για την διαδικασία σύναψης σύμβασης και υλοποίησης παροχής υπηρεσιών σίτησης στη δομή φιλοξενίας στην Παλιά Γεωργική Σχολή των Σερών. Μάλιστα, σε συγκεκριμένη σελίδα αναφέρονται και οι όροι του διαγωνισμού. Ναι, το 10ο Σύνταγμα λοιπόν πεζικού μέσω του 4ου Επιτελικού Γραφείου μας έδωσε τις 25 Οκτώβου το έγγραφο που αφορά την σίτηση στην Παλιά Γεωργική Σχολή που αφορά τη δομή της φιλοξενίας. Εκεί λοιπόν αφορά τον μήνα από 4 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου. Σίτηση 500 μερίδες την ημέρα που αφορά πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Με τιμή ανώτατη 5,87 μαζί με ΦΠΑ και ποσό 88.050 μαζί με ΦΠΑ. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου στη ΛΑΦ. Το κάναμε αυτό όπως πολύ σωστά είπατε για την ενημέρωση των μελών μας και αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν με αυτή την τιμή και σίγουρα παρακάτω θα κάνουν τις προσφορές τους με σκοπό να βοηθήσουν την υπάρχουσα κατάσταση. Να σημειωθεί πως η χρονική διάρκεια του διαγωνισμού είναι ένας μήνας, ενώ είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός για τη σίτηση των προσφύγων που φιλοξενούνται στις ΣΕΡΕΣ. Είναι ο δεύτερος διαγωνισμός, ο οποίος αφορούσε 10 μέρες. Αυτό από ό,τι βλέπουμε είναι ένα μήνα και υποθέτω ότι θα υπάρχουν και άλλοι διαγωνισμοί ανατακτά χρονικά διαστήματα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν ένα μήνα κλπ. Αυτό όμως, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν όλα τα στοιχεία και όλες οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για να πάει κάποιος στο διαγωνισμό και από εκεί και πέρα είπαμε ότι όποιος θέλει, εμείς βασικά θέλουμε τα χρήματα αυτά να τα πάρει κάποιος ωραίος επιχειρηματίας. Τώρα από εκεί πέρα όμως είναι θέμα του επιχειρηματία αν μπορεί να τα επεξέλθει σε δεδομένη τιμή. Και υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Ναι, ναι. Καλό θα είναι να δηλώσουν. Και υπάρχουν και από ό,τι έχω πει κατά κόρο ότι οι σερεί επιχειρηματίες είναι από τους καλύτερους και σε τιμές και σε ποιότητα. Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για φαγητό. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε και τι θα τρώμε. Μην είναι ένα φαγητό. Τώρα από εκεί και πέρα με αυτή την τιμή τι θα προσφέρουν, αυτό είναι δικό του θέμα και αυτοί γνωρίζουν. Περνάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε θέματα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόστιμο ύψους 63.000 ευρώ επέβαλε η εφορία στον Σύλλογο Αιμοδοτών Φερών έπειτα από φορολογικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα βιβλία του Συλλόγου για το διάστημα 2000-2009. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζει πως κατά τον έλεγχο αναγνώστηκαν μόνο τα έσοδα και δεν έγινε δεκτό τίποτα από τα έξοδα, με την αιτιολογία της απουσίας τιμολογίων, τα οποία όμως ο Σύλλογος δεν ήταν υποχρεωμένος να κατέχει σύμφωνα με την νομοθεσία. Πρόστιμο ύψους 63.000 ευρώ επέβαλε η εφορία στο Σύλλογο Αιμοδοτών Φερών έπειτα από φορολογικό έλεγχο πραγματοποιήθηκε στα βιβλία του Συλλόγου για το διάστημα 2000-2009. Το θέμα προκάλεσε και αντιδράσεις του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Φερών αλλά και πλήθος κόσμου, οι οποίοι μάλιστα κατέθεσαν στον Υπουργό Οικονομικών επιστολή διαμαρτυρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Συγκεκριμένα στην επιστολή του Συλλόγου αναφέρονται τα εξής. Απευθυνόμαστε σε εσάς με αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας καταγγελίας για ενημέρωσή σας. Είμαστε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Φερών και έδρα μας η Φέρες Εύρου, οικισμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σκοπός του Συλλόγου μας, όπως ορίζει το καταστατικό, είναι η διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας και η συγκέντρωση εθελοντικού αίματος για τον άγνωστο Πάσχοντα. Στα χρόνια λειτουργίας μας έχουμε προσφέρει περισσότερες από 25.000 μονάδες εθελοντικού αίματος. Είμαστε αναλογικά με τον πληθυσμό μας ο πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα και έχουμε βραβευτεί γι' αυτό από το Υπουργείο Υγείας και από διάφορους άλλους φορείς. Θέλουμε να καταγγείλουμε μια κατάφορη αδικία σε βάρος του συλλόγου μας. Το Φεβρουάριο του 2016 ζήτησε η εφορία να ελέγξει τα βιβλία μας από το 2000 έως το 2009.
Καλλιτυπίστηκε έχοντας την πεποίθηση πως είμαστε εντάξει σε όλα τα δώσαμε. Το αποτέλεσμα, πρόστιμα 63.000 ευρώ. Το γιατί, ενώ δέχτηκε όλα τα έσοδα που εμείς τους παρουσιάσαμε, δεν δέχτηκε τίποτα από τα έξοδα, γιατί δεν υπήρχαν τιμολόγια που ο Σύλλογος δεν ήταν υποχρεωμένος να κατέχει βάσει του άρθρου 99 του νόμου 2238 του 1994. Μας αντιμετώπισαν σε μια εμπορική επιχείρηση, πράγμα το οποίο δεν είμαστε, συνεχίζει ο Σύλλογος. Είμαστε θελοντές, διαθέτουμε το χρόνο μας, το μεράκι μας, προσπαθώντας να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Βρισκόμαστε σε απόγνωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσουμε το ποσό αυτό. Ο Σύλλογος δεν έχει έσοδα από πουθενά. Δεν έχουμε συνδρομές μελών. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε με τα ελάχιστα που βγάζουμε από εκδηλώσεις και μια μικρή επιχορήγηση του Δήμου. Μόνο με τη δική σας άμεση πολιτική παρέμβαση μπορεί να αποφευθεί αυτή η αδικία η οποία μας οδηγεί σε διάλυση, συνεχίζει. Και η ανακοίνωση του Συλλόγου καταλήγει. Αναλογιστείτε ότι οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και ότι αν εκλείψουν η πολιτεία θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες οικονομικές και ανθρωπιστικές. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. Οι στοχευμένοι έλεγχοι και οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Χαλκιδικής οδήγησαν στη σύλληψη δύο υπήκοων Αλβανίας ηλικίας 30 και 26 ετών για τη διακίνηση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο και προσπάθεια. Φροντιστήριο Πρωτόνιο στην πλατεία Εμπορίου. Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Πολατίδης, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η σωστή καθοδήγηση παίζει σημαντικό ρόλο για να φτάσεις στην επιτυχία. Φροντιστήριο Πρωτόνιο. Οδηγεί στην επιτυχία. Ας δε καλώ σε ναι κοινέ δίδαξε. Τι εννοείς? Ω,
όλα καλά, αλλά σαν το φιλολογικό δεν έχει. Περάσουμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, κυρίες και κύριοι. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου της Κύπρου και η Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα νέο βοτανικό κήπο στην περιοχή του Φυτοχωρίου, ανάμεσα στο πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης και το καινούριο κολυμβητήριο της περιοχής. Το Κυπριακό Πανεπιστήμιο πρόκειται να αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης και τις προτάσεις για τη διαμόρφωση του εν λόγω χώρου. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου της Κύπρου και η Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα νέο βοτανικό κήπο στην περιοχή του Φυτωρίου, ανάμεσα στο πολυκοινωνικό και το καινούργιο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης. Το Κυπριακό Πανεπιστήμιο πρόκειται να αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης και τις προτάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου. Ξεκινήσει μια συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη και τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Αντιπεριφέρειας εδώ της Αλεξανδρούπολης, διαμορφώνοντας ένα χώρο ως χώρο βοτανικό κήπο και ως μια έκταση όπου θα μπορούν οι φοιτητές του ΕΠΑΛ, δηλαδή του τεχνικού λυκείου, να ασκούνται με θερμοκήπια κλπ. Που ήδη υπάρχουν στο χώρο. Οπότε εμείς σαν μεταπτυχιακό αρχιτεκτονικής τοπίου θα κάνουμε κάποιες προτάσεις το πώς μπορεί να βελτιωθεί ο χώρος, να πάρει μια διαφορετική μορφή και να είναι και ανοιχτό προς την κοινωνία. Δηλαδή να μην είναι μόνο αυτό που είναι αυτή τη στιγμή ένας χώρος για την εξάρξη των φοιτητών, αλλά μπορούν και οι πολίτες Αλεξανδρούπολης να επισκέπτονται το χώρο, να έρχονται να υπάρχει μια, όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και άλλα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, να υπάρχει μια ενημέρωση για τον τρόπο τον οποίο θα γίνει η φύτευση, ένας μικρός, ας πούμε, βοτανικός κήπος. Να σημειωθεί πως μέχρι τώρα ο χώρος χρησιμοποιούνταν από τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για εκμάθηση επί διαφόρων αγροτικών και κηπευτικών τεχνικών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι θα γίνει εδώ πέρα ένας βοτανικός κήπος και θα μπορούν οι πολίτες να έρχονται και να μαθαίνουν για τα βότανα, για τις ιδιότητές τους και γενικότερα το πώς καλλιεργούνται και να τα αναγνωρίζουν. Οπότε είναι πολύ θετικό η άποψή μου αυτή. Μέσω του νέου βοτανικού κήπου θα ενισχυθούν όλες οι δομές εκπαίδευσης περιοχής, καθώς θα είναι ανοιχτός προς όλα τα σχολεία, αλλά και προς πολίτες που ενδιαφέρονται να μάθουν για την γεωργία και τα βότανα. Θα είναι χώρος επισκέψιμος για περιβαλλοντική εκπαίδευση, αλλά και για όλο τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης και της περιοχής. Είναι φιλοδοξούμενο να γίνει ένας χώρος που δεν υπάρχει στην περιοχή. Και γι' αυτό νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται εδώ να μαθαίνει τα φυτά, να μαθαίνει για το περιβάλλον, να μαθαίνει διάφορα πράγματα που τους ενδιαφέρει. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην Αλεξανδρούπολη, γιατί έχουμε μία δυσάρεστη είδηση και θα σας την μεταφέρουμε. Δυστυχώς, ένας ακόμη πνιγμός σημειώθηκε γύρω στη μία το μεσημέρι στην παραλία της Αλεξανδρούπολης. Εσείς βλέπετε πλάνα αρχείου, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν 24χρονο αλλοδαπό με βουλγαρική υπηκότητα που έχασε τη ζωή του στο καλαμάκι της Χιλής, όπως αναφέρει το site ievros.gr. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και μετέφερε τον νεκρό άντρα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες για ανάνυψη, ο 24χρονος έχασε τη μάχη με τον θάνατο. Υψηλά, να πούμε ότι επίπεδα παραμένουν και φέτος τα κρούσματα των πνιγμών στην θάλασσα, στη συγκεκριμένη περιοχή και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από διάφορες αιτίες, κυρίως ατόμων άνω των 70 ετών, ενώ βρισκόμαστε προς το τέλος του καλοκαιριού. Στελέχη του λιμενικού και της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας αναφέρουν ότι οι λουόμενοι θα πρέπει να κολυμπάνε εάν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 2 ώρες από τη λήψη τροφής ή αν έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το δυσάρεστο αυτό περιστατικό, τον πνιγμό 24χρονου σε παραλία της Αλεξανδρούπολης από το ievros.gr. Επιστροφή και πάλι στις αίρες. Την εμφάνισή του κάνει αυτές τις ημέρες το πράσινο σκουλίκι σε χωράφια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα σε εκτάσεις που, σε αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν βαμβάκι. Όπως μας ενημερώνει ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Εκτινιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, ο κ. Νίκος Ρόιδος. Η γενιά δεν είναι επικίνδυνη, όπως η γενιά του Αυγούστου,
τονίζει στις δηλώσεις τους ο Διευθυντής της Αρμόδιας Υπηρεσίας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σερών απευθύνει στους αγροκοπαραγωγούς του νομού ανακοίνωση, βάση της οποίας αναφέρεται στην αντιμετώπιση της τρίτης γενιάς του πράσινου σκουλικιού. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, αυτές τις ημέρες θα εμφανιστούν στο Βαβάκι τα σκουλίκια της τρίτης γενιάς του πράσινου σκουλικιού που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η γενιά αυτή, όπως αναφέρει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σερών, δεν είναι επικίνδυνη όπως η γενιά του Αυγούστου. Δώσαμε σήμερα ένα δελτίο γενικών προειδοποιήσεων για μια τρίτη γενιά του πράσινου σκουλικιού που βγαίνει αυτές τις μέρες και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου περίπου. Από την αρχή λέμε ότι αυτή είναι μια ακίνδυνη γενιά όλα τα χρόνια και πολύ περισσότερο φέτος που ήταν τόσο υποτονική η εμφάνιση της επικίνδυνης γενιάς του Αυγούστου, είναι σχεδόν απίθανο να μας απασχολήσει αυτή η γενιά. Ας έχουν το νου τους μόνο η παραγωγή σε τίποτα ξανασπαρμένα, όψιμα χωράφια που όντας πιο τρυφερά ελκύουν τις πεταλούδες του σκουλικιού να πάνε να γεννήσουν σε αυτά τα χωράφια. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις όμως που αφορούν το πράσινο σκουλίκι, έτσι και σε αυτή τη γενιά ισχύει ο γνωστός κανόνας. Ψεκασμό με εντομοκτόνο κάνουμε μόνο εάν η φυτεία μας φτάσει να έχει ένα ζωντανό σκουλίκι σε κάθε μέτρο βαβακοφυτείας. Δεν πρέπει να ανησυχούν οι παραγωγοί, το ξέρουν εξάλλου αυτό. Οφείλαμε να βγάλουμε αυτή την ανακοίνωση. Αφού δεν θα έχουμε πρόβλημα, σχεδόν σε καμία περίπτωση δεν θα χρειαστεί να γίνουν ψεκασμοί. Παράλληλα, ο Διευθυντής της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σερών, κ. Νίκος Ρόιδος, αναφέρθηκε και στις προηγούμενους μήνες που πέρασαν όσον αφορά την βαβακοκαλλιέργεια, κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό. Λοιπόν, έχουμε πει κατά καιρούς ότι ο μεγάλος κίνδυνος στην καλλιέργεια του βαμβακιού είναι το πράσινο σκουλίκι στην επικίνδυνη γενιά του Αυγούστου. Αυτό το πράσινο σκουλίκι, το φυσιολογικό είναι μια φορά στα 8-10 χρόνια να έρχεται με πολύ μεγάλους πληθυσμούς και να έχουμε αυτό που λέμε επιδημική προσβολή. Οι ενδιάμεσες χρονιές, οι κανονικές χρονιές, περνάνε με μικρούς πληθυσμούς. Φέτος ήταν μια χρονιά πιο ήσυχη και από τις κανονικές χρονιές. Ήταν πολύ μικρή η πληθυσμή του σκουλικιού και αν επικρατούσε ψυχραιμία θα μπορούσαν τουλάχιστον τα μισά χωράφια να βγουν χωρίς ψυχασμούς. Το λέω αυτό γιατί πάλι έτσι επεκράτησε μια υπερβολική ανησυχία και πολλοί παραγωγοί παρασύρθηκαν σε πρόωρους ψεκασμούς πριν δουν σκουλίκια και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτοί οι πρόωροι ψεκασμοί σκοτώνουν τα ωφέλιμα έντομα των οποίων στερούμαστε τη βοήθεια από πολύ νωρίς. Αυτοί οι παραγωγοί που βιάστηκαν χρειάστηκε να κάνουν και δεύτερο ψεκασμό ενώ οι άλλοι παραγωγοί που άκουσαν τις υπόδειξεις μας καθυστέρησαν αυτόν τον πρώτο ψεκασμό, τον έκαναν τότε που έπρεπε και με αυτόν τον μοναδικό ψεκασμό έκλεισε και η γενιά του Αυγούστου. Έχουμε και μία μειοψηφία καλά εκπαιδευμένων παραγωγών, οι οποίοι παρακολουθούσαν τα χωράφια τους, βλέποντας ότι δεν υπήρχε το όριο ψεκασμό, βγήκαν αψέκαστοι. Για να κάνω έτσι μία ανατομία της φυτοπροστασίας του βαμβακιού, όπως είπα, διδάσκουμε επί χρόνια στους παραγωγούς ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι το πράσινο σκουλίκι στη γενιά του Αυγούστου. Το έχουν καταλάβει οι παραγωγοί αυτό. Τους λέμε για να πάμε καλά τον Αύγουστο, πρέπει να προστατέψουμε τα ωφέλιμα έντομα και από τη σπορά μέχρι τον Αύγουστο να αποφύγουμε τους ψυχασμούς. Αυτό σχεδόν όλη η μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών το εφαρμόζει. Και ενώ την πολλή δουλειά την κάνει, εκεί τον Αύγουστο δεν έχουμε την αναγκαία ψυχραιμία. Μετά το Σεπτέμβριο ξαναξέρουν ότι δεν είναι επικίνδυνο και δεν κάνουν ψεκασμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές έφτασε στο τέλος του. Όλο μας το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα www.epilogies.tv. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Επόμενη ενημέρωση στις 9:20 με τον Θανάση Μασλαερνό. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.